ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Που ήρθατε όλοι εδώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και είστε όλοι εδώ. Φίλοι και συνάδελφοι του πατέρα μου. Σας ευχαριστώ. Η οικογένειά μου. Οι φίλοι από τις γειτονιές της Κατερίνης. Από το χορευτικό της εστίας. Από τον τουρισμό. Οι συνάδελφοι μηχανικοί. Είστε όλοι εδώ. Φίλοι και συνεργάτες μιας ολόκληρης ζωής αυτή την πόλη. Στην πόλη που γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε και ζούμε. Στην πόλη που αγαπάμε και πονούμε. Στην πόλη που σήμερα αποφασίζουμε να πάμε πιο ψηλά, πιο μπροστά. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που ήρθατε όλοι εδώ σαν μια συντροφιά. Να μοιραστούμε αυτό που σήμερα γεννιέται. Να μοιραστούμε τη χαρά της δημιουργίας. Τη δύναμη της ενότητας. Την ελπίδα της ζωής. Να αγγίξουμε μαζί το όνειρο. Να μοιραστούμε το πρόγραμμα. Τις δεσμεύσεις μας για την πόλη, την πολιτική, το Δήμο, την πράξη, το όραμα. Γιατί η πολιτική είναι η ζωή. Ζωή είναι η πόλη. Είναι οι πολίτες σε δράση. Και πολίτες σε δράση είμαστε εμείς και πολλοί άλλοι. Πολίτης σε δράση είναι ο καθένας από μας. Πολίτης που συμμετέχει, πολίτης που κρίνει, πολίτης που αποφασίζει, πολίτες που παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους, κοιτιούνται στα μάτια, δίνουν τα χέρια, κάνουν ένα βήμα πιο μπροστά, ένα βήμα πιο ψηλά, ορίζουν το όραμα, το κάνουν πράξη, φτιάχνουν την πόλη που αξίζουν, κάνουν την πόλη σπίτι τους. Φίλες και φίλοι, η σημερινή συνάντηση δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Δεν ήμουν και δεν θα γίνω πολιτικός. Είμαι και θα παραμείνω πολίτης. Φίλες και φίλοι, σήμερα, την Κυριακή του Πολίτη, ήρθαμε όλοι εδώ για αυτό που μας ενώνει. Γιατί αυτό που μας ενώνει είναι η αγάπη για την πόλη μας. Είναι η αγωνία για το παρόν και το μέλλον. Εμείς, οι πολίτες της Κατερίνης, και των οικισμών της. Πόντι, γηγενείς, βλάχοι, μικρασιάτες, θρακιώτες και καταφυγιώτες, είμαστε άνθρωποι νοικοκυρέοι. Οι πατεράδες μας, άνθρωποι του μόχθου, δούλεψαν σκληρά και επίπονα για να στεριώσουν στη γη, για να την αξιοποιήσουν, να τη γονιμοποιήσουν. Εμείς μάθαμε να δίνουμε μάχες και αγώνες. Γι' αυτό και σήμερα διεκδικούμε το δικαίωμα να παλέψουμε και να δώσουμε με τη σειρά μας ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας για να κληροδοτήσουμε έναν τόπο που με ασφάλεια, ευκαιρίες μόρφωσης και απασχόλησης θα τους αγκαλιάσει. Αυτό διεκδικούμε, την ελπίδα για την Κατερίνη. Και την διεκδικούμε ενωμένοι και αποφασισμένοι να πετύχουμε. Αυτή την Κυριακή, την Κυριακή του Πολίτη. Οι πολίτες σε δράση προσκάλεσαν όλους τους φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, τις παραγωγικές τάξεις, τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Καλέσαμε και είναι εδώ συμπολίτες που ενεργοποιούνται σε τοπικό επίπεδο στις κομματικές οργανώσεις, δημοτικοί σύμβουλοι και δήμαρχοι από όλο τον νομό. Βουλευτές και πολιτευτές, νομάρχης και νομαρχιακό συμβούλιο. Είναι εδώ όλοι οι συμπολίτες που δραστηριοποιούνται στην οικονομική, στην κοινωνική, στην πολιτιστική, στην πολιτική ζωή της πόλης και του νομού. Φίλες και φίλοι, αυτό που γεννιέται σήμερα, αυτή η αναγεννητική προσπάθεια, αυτή η κίνηση πολιτών, είναι μια συντεταγμένη πορεία ανθρώπων. Πέρα και έξω από κόμματα και ιδεοληψίες. Δεν είναι πράξη συμβατική. Δεν γίνεται από υποχρέωση. Δεν υποβάλλεται από συμφέροντα και προσωπικές ή πολιτικές υποχρεώσεις.
Γιατί πάνω και πέρα από τα μικρά που μας χωρίζουν υπάρχουν όλα αυτά που μας ενώνουν. Αυτή η προσπάθεια, αυτός ο αγώνας είναι πράξη καθήκοντος, είναι άσκηση αρχών και ιδανικών. Συνιστά χρέος στην πόλη, στην ίδια μας τη ζωή, σε όσους παραφράζουν κατά το δοκούν την πολιτική, το Δήμο, την πράξη και το όραμα. Γιατί η πόλη δεν είναι μικροπολιτική σκοπιμότητα, δεν είναι προσωπική ματαιοδοξία, δεν είναι κομματικό πυροτέχνημα, δεν είναι γκρίζο διοικητικό οικοδόμημα. Η πόλη είναι ζωή καθημερινή, είναι τα προβλήματα και οι προσδοκίες μας. Η πόλη είναι οι άνθρωποι που κάνουν την καθημερινή μας ζωή προσωπικό τους αγώνα. Η πόλη είναι το σπίτι του καθενός μας. Δεν είναι ο Δήμαρχος, είναι οι πολίτες. Πολίτες αποφασισμένοι να πάρουν, να δράσουν, να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, να ορίσουν το όραμα, να το κάνουν πράξη. Πολίτες για την πόλη, δύναμη εμπιστοσύνης για τον Δήμαρχο. Πολίτες σε δράση. Και ο Δήμαρχος πρώτος μεταξύ ίσων. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε όλοι μια θέση, όλοι μας. Γιατί σε αυτόν τον αγώνα ερχόμαστε να προστατεύσουμε την ιστορία του τόπου, τον πολιτισμό του. Ερχόμαστε να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στο μέλλον. Ερχόμαστε να κατακτήσουμε το μέλλον. Εάν μία αρχή, ένα ιδανικό, μία εντολή έχω βαθιά μες στην ψυχή άνθρωπο, στο συνάνθρωπο, στον πολίτη. Κάθε πολίτης αυτού του τόπου δικαιούται μια ευκαιρία. Κανείς δεν γεννήθηκε ασήμαντος. Και για να έχει την ευκαιρία πρέπει η πολιτική να έχει περιεχόμενο, να έχει αρχές, πρόγραμμα, όραμα και πρώτα απ' όλα ανθρώπους που θα τα υλοποιήσουν. Αυτή την υπόσχεση, την εντολή για μια πόλη, μια γειτονιά ανθρώπινη, πράσινη, καθαρή, όμορφη, κοινωνική, πολιτική. Και σε αυτή την υπόσχεση δεν θα μπορούσε να είναι άλλη βάση παρά η αρχή της πίστης στη δημοκρατία, της πολιτικής συμμετοχής του πολίτη. Γι' αυτό και το προσκλητήριο από τους πολίτες σε δράση γίνεται σε όλους και γίνεται τώρα. Γιατί οι εκλογές του Οκτωβρίου είναι κρίσιμες. Γιατί η εκλογική αναμέτρηση της 13ης Οκτωβρίου 2002 αποτελεί μια κρίσιμη καμπή στα κοινωνικά, στα οικονομικά, στα πολιτιστικά και στα πολιτικά δρόμενα του τόπου. Ιδιαίτερα σήμερα, απέναντι στη λογική της κηδεμονίας των δημοτικών παρατάξεων, της πλασματικής αντιπαλότητας και πρωτίστως της προχειρότητας της απερχόμενης δημοτικής αρχής, απαιτείται η ανάδειξη λύσεων αυτοδιοικητικών διαμέσου ευρυτέρων συνεργασιών στη βάση προστασίας του πολίτη και των δικαιωμάτων του. Η εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών απαιτεί την υπέρβαση της σημερινής πραγματικότητας και την ανάκτηση της πολιτικής εξουσίας από τους πολίτες. Απαιτείται μια κοινωνική, μια πολιτική συμφωνία επιτυχίας μεταξύ των πολιτών για το παρόν και το μέλλον του τόπου. Φίλες και φίλοι, αυτές οι εκλογές έχουν διτή σημασία. Πρώτον, την επιστροφή του πολίτη στα δημοτικά δρόμενα, την ανάληψη της ηγεσίας από τους πολίτες της Κατερίνης. Δεύτερον, την προώθηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πολύπλευρης ανάπτυξης με σεβασμό στον άνθρωπο. Ένα πρόγραμμα που θα οικοδομήσει την πόλη που αξίζουμε, μια πόλη σύγχρονη, πράσινη, ευρωπαϊκή, μια πόλη που θα παρέχει όλες τις ανέσεις και τις ευκολίες που αξίζουν άνθρωποι νοικοκυρέοι. Γιατί η εισδροή πόρων από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και η τουριστική ανάπτυξη που θα ακολουθήσει είναι η τελευταία ευκαιρία για την Κατερίνη το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Φίλοι και φίλες,
Εμείς είμαστε η δύναμη της αλλαγής. Και σήμερα είναι ώρα αλλαγής. Είναι ώρα ευθύνης. Ώρα δημιουργίας. Είναι ώρα πολίτη. Δεν μπορεί οι πολίτες προκομμένοι, οργανωμένοι, ικανοί, πολιτισμένοι να έχουν μια πόλη με τη σημερινή κακή πραγματικότητα. Οι φιλοδοξίες ορισμένων από τους συμπολίτες μας, μια μικρής μειοψηφίας, που παραφράζουν κατά το δοκούν το όραμα και την πράξη, περιορίζονται σε ανεπαρκή σχολεία, σε έλλειπη περίθαλψη, σε κακοφτιαγμένους δρόμους, σε μια πόλη που όταν χιονίζει δεν κυκλοφορείς γιατί κινδυνεύεις, σε κακόβουστες εκδηλώσεις υποκουλτούρας, σε μια πόλη χωρίς πράσινο, χωρίς υποδομές. Με την ηγεσία αυτής της μικρής μειοψηφίας έχουμε μια πόλη που τη χαρακτηρίζουν το κυκλοφοριακό χάος, η έλλειψη καθαριότητα, η έλλειψη πρασίνου, η κακή ποιότητα ζωής, η ελλιπέστατη κοινωνική υποδομή, υγείας, παιδείας, πρόνοιας και πρωτίστως η προχειρότητα όσων γίνονται και η κακή και ελεγχόμενη πραγματοποίησή τους. Σήμερα ζούμε σε μια πόλη, σε ένα δήμο με συνοικίες, με οικισμούς και δημοτικά διαμερίσματα δεύτερης κατηγορίας. Και πρώτα απ' όλα αυτή η αίσθηση καχεξίας και μιζέριας, η μικρή μειοψηφία των επιτηδίων που διοικεί, συντηρεί μειωμένες προσδοκίες, καταβάλει ελάσσονες προσπάθειες, στοχεύει στη διατήρησή της την εξουσία που χρησιμοποιεί μόνο προς όφελός της. Βασίζει τα δικαιώματά μας χάρες, ενώ είναι υποχρέωσή της. Φίλες και φίλοι, φτάνει πια. Εμείς οι πολίτες σε δράση, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών, παρότι μοιραζόμαστε τον ίδιο τόπο, με αυτή τη μικρή μειοψηφία έχουμε τόσες πολλές διαφορές, τόσο βαθιές διαφορές που μοιάζουμε ξένοι. Εμείς έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τις ικανότητες, έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές που μας ενώνουν, στις αρχές που μας οδηγούν προς τα εμπρός. Μας ενώνουν τα ιδανικά πέρα από τις... μας σωθούν πέρα από τις ιδεολογικές μας διαφορές και τις πλασματικές αντιπαλότητες. Μας υψώνουν πάνω από τα συμφέροντά μας και μας διδάσκουν τι σημαίνει να είμαστε πολίτες. Δεν αποδεχόμαστε την προχειρότητα. Εμείς προχωρούμε μπροστά. Η ενότητά μας, η ένωσή μας είναι το σοβαρό έργο πολιτών κάθε γενιάς. Και αυτή είναι η υπόσχεσή μας, να οικοδομήσουμε την Κατερίνη του 21ου αιώνα. Πιστεύω ότι η Κατερίνη μπορεί, αξίζει, πρέπει και πρωτίστως εμείς όλοι οι πολίτες δικαιούμαστε μια πόλη πρότυπο, ανθρώπινη, οικονομικά ανεπτυγμένη, πράσινη, καθαρή, πόλη του πολιτισμού. Είμαστε στον 21ο αιώνα και την πόλη μας δεν τη συγκρίνω με αυτό που ήταν πριν 20 χρόνια. Ούτε με την Κωμόπολη του διπλανού νομού. Τη συγκρίνω με τις προσδοκίες των κατοίκων της. Με άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές πόλεις αντιστοίχων δυνατοτήτων και δυναμικότητας. Αυτή η σύγκριση αναδεικνύει τη μίζερη σημερινή πραγματικότητα. Αυτή που αποφασίσαμε να αλλάξουμε. Σήμερα η κοινωνία της Κατερίνης, η ίδια η κοινωνία, βγαίνει πιο μπροστά από την πολιτική. Προτάσει τη διαφύλαξη της ελευθερίας και το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αξιώνει να μετουσιώνονται σε πράξη τα λόγια και οι θεωρίες για ισότητα ευκαιριών, ποιότητα ζωής, προστασία περιβάλλοντος. Αξιώνει έμπρακτη πολιτική στην απασχόληση, την ασφάλεια, τη μόρφωση, την υγεία, την πρόνοια. Η κοινωνία έχει ανάγκη από περισσότερη ανθρωπιά. Και όλα αυτά οδηγούν στο ίδιο, στο κοινό συμπέρασμα. Είναι η ώρα για την ουσιαστική αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης, των θεσμών της, αλλά κυρίως των ανθρώπων που την υπηρετούν.
Γι' αυτό ο Δημοτικός Συνδυασμός Πολίτες σε δράση καταθέτει και δεσμεύεται στο ακόλουθο γενικό πλαίσιο αρχών και κεντρικών προγραμματικών θέσεων. Η αποδοχή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση κοινωνικών συγκλήσεων και τη συγκρότηση ενός ευρυτέρου προοδευτικού μετόπου. Οραματιζόμαστε και αγωνιζόμαστε πρώτον για μια ανεξάρτητη ακιδεμόνευτη τοπική αυτοδιοίκηση που να στοχεύει στην ισόρροπη λειτουργία μιας πολυκεντρικής πολυπολιτισμικής κοινωνίας με εσωτερική συνοχή, δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη. Δεύτερον, για την ανάπτυξη και την ανάδειξη της τοπικής αυτοδιοίκησης ως θεσμού διαμέσου του οποίου συσπυρώνονται οι κοινωνικές δυνάμεις της εργασίας, του πολιτισμού και της παραγωγής, προβάλλοντας μια διαφορετική πολιτική επίλυσης των προβλημάτων από αυτή της κρατικής κατεστημένης συντηρητικής πολιτικής. Τρίτον, την ενεργοποίηση του πολίτη με κύριο στόχο την άμεση και έμεση συμμετοχή του στη λήψη αποφάσεων με στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη και τη λειτουργία της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο. Στοιχεία αναπόσπαστα της οποίας είναι ο ελεύθερος διάλογος των κοινωνικών δυνάμεων, η συμφωνία τους χωρίς την παρέμβαση κομματικών εξουσιών. Τέταρτον, τη διαρκή προσπάθεια άμβλησης των κοινωνικών διακρίσεων και αποκλεισμών, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης και παραγωγής πολιτιστικών αγαθών. Πέμπτον, τη θεσμοθέτηση της εκπροσώπησης όλων των δημοκρατικών παρατάξεων στα όργανα του Δήμου, στα νομικά πρόσωπα, στις επιχειρήσεις του ΟΤΑ. Έκτον, την καθιέρωση των συνελεύσεων πολιτών και των αρμοδιοτήτων τους. Οι αποφάσεις τους είναι δεσμευτικές για τον Δήμαρχο, εφόσον λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3. Παράλληλα, καθιερώνουμε τον θεσμό των ανασυνοικία δημοψηφισμάτων για θέματα μείζωνος σημασίας. Έβδομον, τον απολογισμό, τη λογοδοσία του Δημάρχου σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πολίτη, αλλά και στα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας. Φίλες και φίλοι, επιδιώκουμε την πολιτική συμμαχία σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, γιατί πιστεύουμε ότι η καλή συνεργασία, ο διάλογος και η δημιουργική προγραμματική συμφωνία αποτελούν τη μόνη βάση για να οικοδομήσουμε το μέλλον που αξίζουμε. Πέρα και έξω από μικροπολιτικές λογικές, εξαρτήσεις, φιλοδοξίες και αντιθέσεις, προχωρούμε με βήματα σταθερά για ένα καλύτερο μέλλον, για τον πολίτη και μόνο για αυτόν. Φίλες και φίλοι, η δύναμη αλλαγής που φέρνουν οι πολίτες σε δράση, η δύναμη δημιουργίας που εκφράζει η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, μάχεται, παλεύει, δημιουργεί την επόμενη μέρα των εκλογών. Την κατερρύνει πόλη πολιτισμού. Η πολιτιστική ανάπτυξη, τα γράμματα και οι τέχνες, η διάσωση και κληροδότηση στις νέες γενιές των πολιτιστικών στοιχείων που κουβαλάμε είναι έργο ζωής και υποχρέωση στον εαυτό μας και στην ψυχή μας. Την κατερρύνει πόλη να ζεις. Με ποιότητα, με παροχή όλων των ανέσεων και ευκολιών που δικαιούνται οι πολίτες, προστασία του φυσικού μας πλούτου, ανάπτυξη των υποδομών, διευκόλυνση των μεταφορών, ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να κυκλοφορεί ευχάριστα σε ένα περιβάλλον πράσινο, ανθρώπινο, άνετο. Στην κατερρύνει πόλη για τους νέους με τους νέους. Εμείς θέλουμε τη νέα γενιά σύμμαχο και συμπαραστάτη. Οι νέοι επιλέγουν το μέλλον τους, το σχεδιάζουν και τους παρέχουμε τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσουν. Την κατερρύνει πόλη για τον άνθρωπο. Μια πόλη που μεριμνά για την κοινωνική μέρημνα. Μια πόλη που μεριμνά για την κοινωνική ανάπτυξη, την πρόνοια και την υγεία των πολιτών της. Όπου υπάρχει πόνος, υπάρχει καθήκον. Κάθε πολίτης που βρίσκεται σε ανάγκη, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι,
οι γονείς μας πρέπει να έχουν σύμμαχο και σύντροφο. Δεν αποτελούν προβλήματα, για μας αποτελούν προτεραιότητες. Την Κατερίνη, πόλη για τον πολίτη με δημοκρατία, συμμετοχή, διαφάνεια, οι συνελεύσεις πολιτών, το Δημοτικό Συμβούλιο, οι Επιτροπές Πολιτών θα είναι πυλώνας δημοκρατίας και ανάπτυξης. Η διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι καθήκον. Η καθαρότητα λόγων και έργων συνιστά υποχρέωση. Ο πολιτισμός δυσπιστίας που καλλιεργεί η πρακτική της σημερινής δημοτικής αρχής του ενός θα τελειώσει. Την Κατερίνη, πόλη ανάπτυξης και ευημερίας, απασχόληση, αγροτική ανάπτυξη, βιοτεχνία, εμπόριο, τουρισμός. Η έννοια της ανάπτυξης ως η προοδευτική αναβάθμιση όλων των τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας και κυρίως η τοπική ανάπτυξη συνιστά μία προσπάθεια αξιολόγησης και αξιοποίησης των πόρων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων ενός τόπου. Ενισχύουμε τις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με την εισδροή ευρωπαϊκών πόρων, με την εκτέλεση ολοκληρωμένων προγραμμάτων και την ορθολογική αξιοποίηση των τοπικών πόρων. Θα προβάλλουμε δυναμικά τη βάση για την οικοδόμηση της πόλης για τον πολίτη, για την οικοδόμηση μιας οικονομικά ισχυρής Κατερίνης. Η ανεργία που καταδικάζει εμάς και τα παιδιά μας στην απραξία δεν αντιμετωπίζεται με μικρορουσφέτια στο Δήμο, αλλά με επενδύσεις. Αλλά με επενδύσεις που θα πάνε μπροστά τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις του τόπου. Την Κατερίνη, πόλη για τη γυναίκα, τη φίλη, τη σύζυγο, τη μάνα, την εργαζομένη. Η γυναίκα έχει θέση στα κοινωνικά, στα πολιτικά και πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Εμείς θέλουμε τη γυναίκα σύμμαχο και συνεργάτη στην παραγωγή πολιτικής, στη διοίκηση του Δήμου, στην εξασφάλιση μιας καλύτερης και ευτυχέστερης ζωής. Και πρώτα απ' όλα, την Κατερίνη με τον πολίτη στην πρώτη γραμμή. Επιτροπές δημοτικών διαμερισμάτων, οικισμών και συνοικιών θα έχουν λόγο και ρόλο. Ο Σβορώνος, ο Αγιάννης, η Γανόχωρα, η Κεσάρια, αλλά και οι οικισμοί, το Νέο Κεραμίδι, η Χράνη, οι συνοικίες, ο Σταθμός, ο Μιλάβλακας, ο Παράδεισος, το Βατάν, η Νέα Ζωή, οι Ανδρομάχοι, τα Ευαγγελικά, τα Θρακιώτικα, τα Χειράδικα, τα Καταφυγιώτικα, τα Αστικά, η Ολυμπιακή Ακτή. Κάθε γειτονιά έχει λόγο και ρόλο. Κάθε πολίτης έχει ρόλο και λόγο. Φίλες και φίλοι, από αύριο το πρωί ξεκινάμε τη σύσταση συντονιστικών επιτροπών πολιτών που στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου τους επόμενους μήνες θα καταρτήσουν το πρόγραμμα και τις επιμέρους θέσεις στη βάση των προαναφερθέντων αρχών. Πρόγραμμα και θέσεις που θα παρουσιαστούν στο τέλος του Αυγούστου. Οι πολίτες σε δράση σας προσκαλούν όλους να συμμετέχετε με ιδέες, θέσεις και προτάσεις στην κοινή προσπάθεια. Δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις. Εμείς οι πολίτες θα σχεδιάσουμε και την επόμενη μέρα θα εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα που θα είναι από μας για μας. Κανείς δεν θα αποφασίσει για το μέλλον μας. Κανείς δεν θα σχεδιάσει τη ζωή μας. Εμείς την κρατάμε στα χέρια μας. Παίρνουμε αποφάσεις και προχωρούμε μπροστά. Σήμερα, με την παρουσία τόσων πολλών και σημαντικών, σήμερα, με την παρουσία των πολιτών σε δράση, επιβεβαιώνουμε μια νέα δέσμευση να εκπληρώσουμε την υπόσχεση στον πολίτη με ευγένεια και θάρρος, με δημιουργικότητα, με δύναμη και αποφασιστικότητα. Σήμερα οι πολίτες στέκονται απέναντι στη λογική της κηδεμονίας των δημοτικών παρατάξεων. Σήμερα οι πολίτες στέκονται απέναντι στην πλασματική αντιπαλότητα. Σήμερα οι πολίτες είναι αποφασισμένοι να βάλουν τέλος στην προχειρότητα της απερχόμενης δημοτικής αρχής. Σήμερα οι πολίτες είναι αποφασισμένοι να αναλάβουν δράση. Οι εκλογές του Οκτώβρη
θα σηματοδοτήσουν το τέλος εποχής, της προχειρότητας, του εφήμερου, της ελάστονος προσπάθειας. Την επομένη των εκλογών είναι η Κατερίνη που σκέφτεται συλλογικά και πράττει τοπικά, που χτίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών της. Είναι η Κατερίνη που, σεβόμενη τον πολιτιστικό της χαρακτήρα, αναπτύσσει εκείνες τις δραστηριότητες που θα της προσδώσουν οικονομική δύναμη. Είναι η Κατερίνη που εισάγει τους πολίτες της στο οικοδόμημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στην Ευρώπη των πολιτών. Αγαπημένοι μου φίλοι, ήρθε η ώρα. Ας προτάξουμε το καθήκον και την προσφορά. Πάνω από τα μικρά, υπηρετούμε τα μεγάλα. Υπηρετούμε τους πολίτες, τις ανάγκες, τα δικαιώματά τους. Οικοδομούμε μια πόλη που παρέχει όλες τις ανέσεις, όλες τις ευκολίες να ζεις. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που στέκομαι εδώ και ζητώ πρώτος μεταξύ ίσων να ηγηθώ αυτής της ευγενικής προσπάθειας. Σας ευχαριστώ.